Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλή χρονιά, χρονιά πολλά. Είναι πολλά. Είναι η πρώτη Αριστοτρίτη του 2021. Καλώς ορίσατε στη νέα χρονιά. Καλώς σας βρήκαμε. Πώς είστε? Πώς σας Είμαι βρήκατε? καλά. Εντάξει, προσπαθώ να συνέρθω από τον πολύ ύπνο, αλλά θα συνέρθω που θα πάει. Κοιμηθήκατε πολύ τις γιορτές? Πάρα πολύ. Από βρέφος έχω να κοιμηθώ τόσο. Δεν είμαστε και σίγουροι ότι και βρέφος θα κοιμόσουν. Έτσι όπως είσαι εσύ υπερκινητική, δεν νομίζω να κοιμόσουν και βρέφος. Ναι, που Νέος λες. χρόνος. Τι resolutions, τι αποφάσεις για τον νέο χρόνο θα μας εισηγήσουν να πάρουμε? Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Είπαμε και στην προηγούμενη Αριστοτρίτη Στην τελευταία Αριστοτέλη του ότι 2020. μάλιστα ότι είναι πολύ σημαντικό να προσπαθούμε πάντα να βρούμε το καλό μέσα σε οποιοδήποτε μέρα της εβδομάδας μας. Δηλαδή να προσπαθούμε να εντοπίσουμε την ευκαιρία, να μην μεμψημυρούμε για αυτά που θα θέλαμε να έρθουν, γιατί είναι εποχές που δεν είναι τόσο εύκολο να αναμένουμε πράγματα να έρθουν, γιατί δεν ξέρουμε, είναι από τις φορές που πραγματικά δεν γνωρίζουμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Οπότε μπορούμε να αλλάξουμε οπτική και να δούμε από αυτά που έρχονται, τι καλό προκύπτει από αυτά. Αν το δούμε με αυτόν τον τρόπο, αν ψάχνουμε να βρούμε το καλό κάθε μέρα, θα απαλλάξουμε τους εαυτούς μας από την θλίψη, τη μελαγχολία, αλλά και την γκρίνια του τι από όλα αυτά που έχουμε θελήσει να έχουμε, δεν έχουμε. Τι γίνεται όμως όταν υπάρχουν προβλήματα, όταν μέσα στη μέρα μας συμβεί ένα περιστατικό που μας αναστατώσει, που μας φέρει στα ωριά μας, όταν κάποιος μας πληγώσει, όταν κάποιος μας εκνευρίσει, όταν τα πράγματα πας στραβά. Μπορείς να βλέπεις το καλό όταν τα πράγματα πας στραβά? Μπορείς να δεις τι από αυτό το στραβό που σου συνέβηκε, τι καλό προέκυψε για σένα. Τι έχεις μάθει για τον εαυτό σου. Πώς αντέδρασες εσύ σε αυτή τη δύσκολη σου στιγμή. Τι θα μπορούσες να κάνεις ή τι θα μπορούσες να βελτιώσεις, ούτως ώστε την επόμενη φορά να αντιδράσεις με ένα διαφορετικό τρόπο που να είναι και πιο επικοδομητικός. Έχω ένα ερώτημα εδώ από την Εύφη για την καλή Ναι. διάθεση το πρωί. Συμφωνείτε πως η καλή διάθεση το πρωί είναι δική μας απόφαση? Κατανοώ ότι είναι δύσκολο να είμαστε πάντα με ένα χαμόγελο αισιοδοξία στα χείλη, αλλά άνθρωποι είμαστε, θα έχουμε και τις μαύρες μας κάποιες φορές, πόσο μάλλον τώρα στην παρούσα φάση κορονοϊού. Υπομονή και ελπίδα για καλύτερες μέρες. Και το ερώτημα είναι, η καλή διάθεση το πρωί είναι δική μας απόφαση ή κάποιοι ξυπνούν με καλή διάθεση και κάποιοι με αρνητική? Δεν νομίζω ότι είναι μόνο δική μας απόφαση. Μπορεί επειδή είχαμε κακό ύπνο, επειδή είχαμε αναστατωμένο ύπνο, επειδή είχαμε διακεκομένο ύπνο, επειδή γενικότερα μας πονάει κάτι, ή επειδή κάποιος καλοθελητής, στα εισαγωγικά, φρόντισε να μας χαλάσει τη μέρα μας από το πρωί, ενώ να μας πει κάτι, μια λέξη, μια φράση, να μας ασκήσει κριτική, να μας κάνει καυγά, Να να σου πω γενικότερα. κάτι, να σου πω Ναι. κάτι. Έχει δύο πράγματα. Το ένα, το πράγμα είναι πώς είσαι μόλις ξυπνάς, που δεν μπορείς να το Ναι. ελέγξεις. Γιατί αν έχεις θέματα που σε απασχολούν από πριν, κατά τη διάρκεια του ύπνου, το μυαλό σου θα προσπαθεί να τα τακτοποιήσει, να τα ταξινομήσει, οπότε θα ξυπνήσεις με δυσάρεστη διάθεση. Και το άλλο είναι τι θα κάνεις μόλις ξυπνήσεις. Εμένα η Ακριβώς. συμβουλή μου είναι, όταν ξυπνούμε, να φροντίζουμε να έχουμε τουλάχιστον μία ώρα στην οποία να κάνουμε πράγματα που δεν είναι αρνητικά. Για παράδειγμα, να διαβάσουμε ένα χρήσιμο βιβλίο, να φάμε το πρωινό μας, να πιούμε τον καφέ μας, να το προγραμματίσουμε ώστε να μην έρθουμε σε επαφή με τοξικότητες προτού ξυπνήσουμε καλά-καλά. Και ίσως να χρειάζεται να ξυπνήσουμε και λίγο πιο νωρίς, δηλαδή μισή ώρα πιο νωρίς, ώστε, εγώ το έχω παρατηρημένο, άμα ξυπνήσω το πρωί αργά και μόλις ξυπνήσω, με πάρει κάποιος τηλέφωνο ή αντιληφθώ μια κατάσταση που είναι στενάχωρη, πάει όλη η μέρα μου στραβά μετά.
Άρα προστατευόμαστε κιόλας αυτό. Είναι η διάθεση ακριβώς. Είναι η πιο πολύ η φυσική μας κατάσταση όταν ξυπνούμε, που αν δεν ικανοποιηθούν οι βασικές μας ανάγκες, οι βασικές ανάγκες του σώματος, οι σωματικές μας ανάγκες, σίγουρα θα έχουμε μία γκρίνια, γιατί κάτι θα μας λείπει. Και ένα δεύτερο στοιχείο είναι το τι, ποιο θα είναι το πρώτο πράγμα ή τα πρώτα πράγματα που θα μας συμβούν καθότι όταν θα ξυπνήσουμε. Που αυτά μπορεί να μας δυσκολέψουν ή όχι. Μετά υπάρχει η δική μας διάθεση και η προθυμία να πάρουμε αυτά τα πράγματα που θα μας συμβούν για να αλλάξουμε τη ροή της μέρας μας. Δηλαδή σε μια δεύτερη φάση είναι η επανεκτίμηση της τρέχουσας κατάστασης, η αυτορύθμιση η δική μας και σε μια δεύτερη σκέψη τι μπορούμε να κάνουμε αφού έχουν γίνει αυτά που έχουν γίνει προκειμένου να μην πάει η μέρα μας στράφη και προκειμένου η μέρα μας να πάει καλύτερα. Δηλαδή θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι που να είναι ψυχοφέλιμο για μας ή να καλύψει τη βασική μας ανάγκη για να αλλάξει λίγο η διάθεσή μας και να ξανακάνουμε ριστά. Η σκέψη ότι δεν μπορείς να κλαις πάνω από το χυμένο γάλα, αυτό λένε οι Εγγλέζοι, don't cry over spit milk, ότι δεν έχει νόημα να στενοχωριόμαστε για κάτι που έγινε και δεν ξεγίνεται. Για παράδειγμα, εμένα, ξέρεις ότι παθαίνω συχνά εγκάβματα στα χέρια που είμαι απρόσεχτη στην κουζίνα. Άμα αγγίξει το χέρι μου πάνω στο καυτό το τηγάνι, σκέφτομαι, τώρα έχει νόημα να κάτσω να στενοχωριέμαι που έκαψα το χέρι μου, αφού το έκαψα που το έκοψα. Δεν μπορώ να γυρίσω το χρόνο πίσω, ας βάλω την αλήφη για τα εγκάβματα, ας το περιδέσω και ας βάλω μες στο μυαλό μου πιο βαθιά το ότι δεν αγγίζω πάνω στο ταψί που βγαίνει από το φούρνο χωρίς γάντια φούρνο. Δηλαδή αυτό το «ο γέγονε, γέγονε». Αυτό που έχει συμβεί και δεν αλλάζει. Σαν σκέψη μπορεί να μας βοηθήσει να μην εμένουμε στη μιζέρια. Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό, αλλά και όλοι οι μηχανισμοί που διαθέτουμε για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε μια δύσκολη κατάσταση. Αυτό μπορεί να είναι το χιούμορ μας ή ο αυτοσαρκασμός μας. Βοηθάνε πάρα πολύ, ιδιαίτερα από έτσι μικροατυχήματα, για να επανέλθουμε λίγο και να δούμε τα πράγματα ξανά. Πάντως έχεις δίκιο ότι όταν έχεις ένα σωματικό πόνο, μια αρρώστια, περνάς μια ίωση, τέλος πάντων έχεις κορονοϊό ή έχεις χτυπήσει κάπου και πονάς, ότι απαραίτητος πλήττεται και η ψυχική σου κατάσταση και η διάθεση. Απαραίτητος. Ή όταν πεινάς, ή όταν δεν έχεις κοιμηθεί καλά, όταν πονάς οτιδήποτε, σίγουρα δεν έχεις καλή διάθεση. Δηλαδή, πάνε μαζί αυτά τα δύο. Είναι εκ των πραγμάτων χαλάει η διάθεση. Ακριβώς. Είσαι σαν το βρέφος που θέλει να φάει και δεν του δίνεις την ώρα του να φάει, ή θέλει να του αλλάξει την μπάνα και δεν του την έχεις αλλάξει, ή θέλει να κοιμηθεί και δεν είναι σε φάση που να μπορεί να κοιμηθεί. Δηλαδή, είναι... Και από εκεί και πέρα είναι η υπομονή και η ανοχή που έχει ο καθένας στο να υπομένει τέτοιες καταστάσεις. Δηλαδή η ανοχή που έχει στην πείνα, η ανοχή που έχει στη δίψα, η ανοχή που έχει στο να ικανοποιήσει οποιαδήποτε βασική ανάγκη, πόσο ανοχή έχει σε αυτό, για να μπορέσει να διαχειριστεί την ψυχολογική του κατάσταση. Άρα, ανακεφαλαιώνοντας, αποφασίζουμε ότι θα δούμε τις μέρες μας από μια οπτική του τι είναι καλύτερο για μας. Όχι να αγνοήσουμε τα αρνητικά συμβάντα, αντιμετωπίζουμε τα αρνητικά συμβάντα, αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας, είμαστε ενεργητικοί, είμαστε δραστηροί, αλλά ψάχνουμε να βρούμε το θετικό στην όλη υπόθεση. Ακριβώς. Και αυτός είναι ακριβώς και ο λόγος για τον οποίο... οι άνθρωποι που νιώθουν τυχεροί είναι τυχεροί. Δηλαδή, αν πιστεύεις μέσα σου, αν είσαι βαθιά πεπισμένος ότι είμαι ένας τυχερός άνθρωπος, θα λειτουργείς με τέτοιο τρόπο ώστε θα βλέπεις πάντα το θετικό σε κάθε δύσκολη συνθήκη και εκ των πραγμάτων θα καθίστασαι επιτυχημένος, άρα και τυχερός. Με είχε ρωτήσει μια άλλη φίλη Αριστονίκη, και ταιριάζει να το διαβάσω εδώ, για την τύχη και το κάρμα. Είναι μια φίλη που είχε γράψει ένα πολύ ωραίο σχόλιο, λέει. Μην εύχεστε μόνο υγεία, ρε παιδιά. Υγεία είχαν και στον Τιτανικό. Τύχη να εύχεστε. Και μου λέει: εγώ σου έγραψα το σχόλιο περί Τιτανικού και τύχης και θα προτείνω ένα θέμα. Την τύχη τη φτιάχνουμε ή την περιμένουμε ή την έχουμε στο κάρμα μας. Τη φτιάχνουμε.
Πώς τη φτιάχνουμε? Βρίσκουμε, καραδοκούμε σε κάθε ευκαιρία για να δούμε τι μπορούμε να πιάσουμε από αυτό που θα μας δοθεί και να το ανάγουμε σε ευκαιρία. Εγώ προσωπικά, τουλάχιστον από την προσωπική μου εμπειρία, από τα βιωματική μου έτσι εμπειρία, αν περίμενα να μου φέξει κάτι που να το ονόμαζα τύχη, ζήτω που καήκαμε. Λοιπόν, γιατί συνήθως τυχερό ονομάζουμε κάτι το οποίο μας είναι μια τρομερή ευκαιρία η οποία μας δίνει κάποιος για να κάνουμε πράγματα. Και συνήθως αυτό συμβαίνει σε ανθρώπους που έχουν το κοινωνικό δίκτυο υποστήριξης, που έχουν τις γνωριμίες. Θα θυμίσει κάποιον που η οικογένεια του είναι γνωστή, που τους χρωστάνε χάρες κλπ. Μα είναι και τυχερό αυτό το πράγμα. Εγώ ξέρω πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι μεγάλωσαν σε οικογένειες που ήταν δικτυωμένες οι οικογένειες τους και είχαν και χρήματα και τους δόθηκαν ευκαιρίες και δεν τις χρησιμοποίησαν δημιουργικά επειδή ήταν αυτοκαταστροφικοί ή δεν είχαν κίνητρο ή δεν ήταν εργατικοί. Εγώ θεωρώ ότι κανένας δεν πετυχαίνει χωρίς σκληρή δουλειά. Κανένας απολύτως. Δεν είναι ουσιαστικά επιτυχημένος χωρίς σκληρή δουλειά. Αυτός που δεν έχει τη γνωριμία θα θεωρήσει τυχερό κάποιον που έχει τη γνωριμία και αυτός που δεν έχει το εσωτερικό κίνητρο για να φτιάξει πράγματα θα θεωρήσει τυχερό αυτόν που το έχει. Δηλαδή συνήθως θεωρούμε τυχερό αυτό που δεν έχουμε. Ενώ ζηλεύουμε ή λέμε πώς έχει επιτύχει αυτός ο ανθρώπος και εγώ δεν επέτυχα. Μα ρώτα αυτόν τον άνθρωπο που έχει επιτύχει πόσο σκληρά έχει εργαστεί, πόσα χτυπήματα έχει αποκρούσει, πόσες φορές μάζεψε ξανά τα κομμάτια του και ξαναπροσπάθησε, πόσες φορές αναγεννήθηκε από τις τάχτες του ως φοίνικας. Είναι πολύ σημαντικό να το συνειδητοποιήσουμε όλοι μας αυτό το πράγμα, ότι τίποτε δεν μας χαρίζεται σε κανέναν, ακόμα και αυτά που νομίζουμε ότι μας χαρίζονται ή αυτοί οι οποίοι θεωρούν ότι τους χαρίζονται, δεν μπορούν να τα ευχαριστηθούν αν δεν δουλέψουν σκληρά. Έτσι είναι η φύση της ζωής. Αν δεν είσαι κινητοποιημένος εσύ ο ίδιος εσωτερικά προς την εξέλιξη, προς την δημιουργικότητα, αν δεν κοιτάζεις ψηλά, αν δεν είσαι άνθρωπος να θρώσκεις προς τα άνω, ο χρυσάφι θα παίρνει στα χέρια σου, κάρβουνο θα γίνεται. Και δεν έχει νόημα να σπαταλούμε ενέργεια στο να ζηλεύουμε τους άλλους και να λέμε πω, για παράδειγμα, αυτή η Αριστονίκη πώς έχει τόσα διπλώματα, πώς έχει τόσα μάστερ, πώς έχει το δακτορικό, πώς αυτά, πω, ότι πολύ τυχερή. Τη ζηλεύω. Και δεν έχεις ιδέα πώς είναι η ζωή αυτή της γυναίκας και πόσες δυσκολίες υπερπηδά καθημερινά, πόσα εμπόδια υπερπηδά καθημερινά για να είναι όπως είναι. Και δεν εστιάζεις πάνω σε σένα να πεις τι θέλω εγώ να κάνω, τι θέλω να καλυτερεύσω στη ζωή μου. Ας βάλω την ενέργεια μου στο να δουλέψω, να εργαστώ για να καλυτερεύσω αυτό το πράγμα στη ζωή μου. Εγώ πιστεύω ότι σε όλα μπορεί να γίνει αυτό. Ακόμη και στην ερωτική ζωή. Ακόμη και στην ερωτική ζωή. Μιλούσα προλίγου με μια φίλη, η οποία είναι πολύ επιτυχημένη επαγγελματικά. Είναι νεότερη από μένα, είναι λίγο πριν τα 40. Και μου λέει νέκρα, Θέκλα, στην ερωτική ζωή, όλα νέκρα. Της λέω γιατί. Δεν ξέρω, όλα νέκρα. Της λέω, κάνεις κάτι. Έχεις δίνει στον εαυτό σου ευκαιρίες να γνωρίσεις κόσμο. Μα πώς να γνωρίσω κόσμο, μου λέει, τώρα με την πανδημία. Και δεν είμαι και του διαδικτύου εγώ. Της λέω, γιατί δεν είσαι του διαδικτύου εσύ. Για τη δουλειά σου μια χαρά το χρησιμοποιείς το διαδικτύο. Γιατί δεν χρησιμοποιείς το διαδικτύο για την προσωπική σου ζωή. Μα μου λέει, μα να κάνω προφίλ σε site γνωριμιών, σε dating sites, λέω, γιατί να μην κάνεις. Γιατί να μην πιάσεις τη ζωή σου στα χέρια σου. Και να, όχι να πας και μόλις γνώρισες κάποιον αμέσως να είσαι μαζί του και να λες αυτός είναι ο άνθρωπός μου. Να βγεις ραντεβού ή να βγεις διαδικτυακά ραντεβού. Κάνε πράγματα, be proactive. Να είσαι δραστήριος και δείξε ότι είμαι εδώ, είμαι single, άνδρας ή γυναίκα. Είμαι ελεύθερος, είμαι ελεύθερη, επιθυμώ να κάνω σχέση. Αυτοί που δεν επιθυμούμε δεν μπαίνουμε στα sites, αλλά δεν κάνουμε και παράπονα ότι δεν έχει τίποτα. Πώς μπορείς να κάνεις παράπονο πως δεν έχει τίποτα τη στιγμή που δεν έχεις ανοίξει καμία πόρτα? Και μπορεί να ανοίξεις 6 πόρτες και να έρθει από μια άλλη πόρτα αυτό που θα σου κάνει καλό, αλλά χρειάζεται να τις ανοίξεις τις υπόλοιπες. Δεν ξέρω αν είμαι υπερβολική, αν είμαι πολύ αυστηρή με αυτά. Όχι, εγώ συμφωνώ μαζί σου και έχει πάρα πολύ κόσμο που το κάνει αυτό, που δεν μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί με τις συνθήκες
και που θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο γίνονται τα πράγματα και δεν μπορούν να γίνουν με ένα διαφορετικό τρόπο. Και αυτό δεν είναι βοηθητικό σε καμία συνθήκη. Πρέπει να είμαστε ευρηματικοί, proactive, και να δρούμε προνοητικά, να είμαστε προνοητικοί. Ποια είναι η συνθήκη τώρα? Είναι καραντίνα. Μέσα στην καραντίνα, πώς επικοινωνούν οι άνθρωποι? Ποια είναι η κοινωνικοποίηση μες στην καραντίνα? Το διαδίκτυο. Χρησιμοποιώ το διαδίκτυο προς όφελος μου. Ναι. Ή σε θέματα εργασίας, για παράδειγμα. Με απέλυσαν από τη δουλειά μου. Έμεινα χωρίς δουλειά. Τι κάνω? Κάθομαι και κλαίω τη μοίρα μου και λέω πω τι άτυχος που είμαι και τι άτυχη που είμαι και ζω σε μια χώρα που έχει κρίση και δεν βρίσκει δουλειά πουθενά και όλη μέρα κλαις και κλαίγεις ότι δεν έχει δουλειά? Ή ψάχνεις να βρεις, να κάνεις οποιαδήποτε δουλειά προκειμένου να σταθείς στα πόδια σου, να προχωρήσεις? Εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση. Ένας άνθρωπος με πήρε τηλέφωνο σε κάποια φάση και μου λέει μια δουλειά οποιαδήποτε, μια δουλειά οποιαδήποτε, γιατί έχω οικονομικό πρόβλημα. Και του βρήκα μια δουλειά. Mm-hmm. Του βρήκα. Ρώτησα κάποιους γνωστούς μου ανθρώπους και είπαν υπάρχει αυτή η δουλειά. Του λέω υπάρχει αυτή η δουλειά. Αν θέλεις να σου δώσω τα στοιχεία των ανθρώπων να επικοινωνείς μαζί τους. Μου λέει μα εγώ δεν κάνω για αυτή τη δουλειά. Μα εμένα είναι άλλες οι σπουδές μου. Μα αυτή η δουλειά είναι μακριά από την περιοχή που ζω. Μα αυτή η δουλειά είναι πολλές ώρες. Μα αυτή η δουλειά. Του λέω πώς θέλεις μια δουλειά οποιαδήποτε? Πώς θέλεις μια δουλειά οποιαδήποτε? Και δεν ήταν και καμιά δουλειά του πεταματού αυτή που του προτείναμε. Ήταν μια δουλειά, εντάξει, δεν ήταν πάνω στο αντικείμενο που είχε σπουδάσει, αλλά ήταν μια δουλειά που θα του έδινε και σπίτι και αυτοκίνητο και μισθό. Και είπε όχι. Μετά από λίγο καιρό μαθαίνω ότι λέει σε άλλους γνωστούς μας μια δουλειά οποιαδήποτε. Θα βρει ποτέ δουλειά? Νομίζω. Δηλαδή, δεν θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να βρεις δουλειά και ότι οι δουλειές είναι όλες καλές και όλες και είναι όλοι καλοπληρωτές και καλά περιβάλλοντα, αλλά αυτό πεις και εσύ, προσαρμογή στις συνθήκες. Είναι πάρα πολύ μεγάλη ευλογία να μπορείς να προσαρμόζεσαι με τις συνθήκες, ιδιαίτερα στις εποχές που ζούμε. Και είναι κάτι που πρέπει όλοι μας να το περάσουμε. Δεν είναι γιατί... Και εμένα, ας πούμε, όταν χρειάστηκε να κάνω, ας πούμε, εξέταση στους φοιτητές μου από το διαδίκτυο και να περάσω ένα-ένα τη γραμμούλα για να μπορέσουν τις πολλαπλής επιλογής να τα επιλέξουν, μιλάμε πολύ βασανιστήριο. Έλεγα πω τώρα να το κάνω αυτό και να περάσω από το training και να το μάθω και για να πόση ώρα θα μου πάρει κτλ. Και όταν το έμαθα, λέω, τι ωραίο πράγμα. Έμαθα κάτι καινούριο. Είναι μια καινούρια τεχνολογία την οποία μπορείς να χρησιμοποιήσεις σε φοιτητές εξ αποστάσεως. Σου δείχνει πράγματα, μαθαίνεις καινούρια πράγματα. Είναι η διάθεση, νομίζω. Είναι η προσέγγιση που έχουμε στα πράγματα, όχι τα πράγματα τα ίδια αυτά καθ' αυτά. Ακριβώς, ακριβώς. Και όπως είπες, άρα εσύ μας εισηγήσε το 2021, το resolution μας, η απόφαση μας, ο στόχος μας, να είναι να βρίσκουμε το θετικό μέσα στην κάθε μέρα, μέσα στην κάθε ώρα, μέσα στην κάθε περίσταση. Το δικό μου το resolution το άκουσες? Ναι, πες το, η οποία. Το οποίο είναι πολύ μεγάλο ευτύχημα να το καταφέρουμε αυτό. Δεν είναι εύκολο, αλλά σίγουρα αν προσπαθήσουμε να το κάνουμε, νομίζω ότι θα μας κάνει πολύ καλύτερους ανθρώπους αυτό. Πάντως πρέπει να παραδεχθείς ότι από τον καιρό που με γνώρισες, έτσι λειτουργώ. Εσύ έτσι λειτουργείς, ναι. Ναι. Αυτό είναι κληρονομικό από τον Παπάνδρεα. Δεν είναι αγώνας προσωπικός. Το έχω κληρώσει από τον πατέρα μου. Το δικό μου το resolution που εισηγήθηκα στον κόσμο, το άκουσες? Δεν το άκουσες. Να ζούμε ενσυνείδητα το 2021. Όχι να μην κάνουμε το ένα και να κάνουμε το άλλο. Ενσυνείδητα. Στο εδώ και τώρα να συνειδητοποιούμε τι ακριβώς κάνουμε. Άρα το δικό μου, το να ζούμε ενσυνείδητα, και το δικό σου, το να βρίσκουμε το θετικό στην κάθε μέρα, στην κάθε ώρα, στο κάθε ζήτημα, είναι έτσι χρήσιμα εργαλεία για το μέλλον που μας επιφυλάσσει το 2021, που πραγματικά εγώ το νιώθω θα είναι πολύ καλύτερο από το 2020. Εσύ δεν ξέρω, δεν θες να πεις μεγάλες κουβέντες, μην πεις τίποτα. Εγώ το νιώθω θα είναι καλύτερο. Ήδη είναι καλύτερο. Ήδη. Ευχαριστούμε πολύ, Αριστονίκη μου. Θα πούμε την επόμενη Τρίτη με ένα θέμα που να έχει σχέση με αυτά που μας ρωτάνε οι φίλοι. Φιλιά. Γεια σας.